Αλέξανδρος Ρήγας. Έχω να συναντηθώ μαζί του πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε. Καλή σου μέρα. Έχουμε να κάνουμε συζήτηση. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε με ένα τάβλι. Δεν θα παίξουμε τάβλι. Εσύ θα παίξεις τάβλι. Εγώ παίζω τάβλι εδώ και πολλούς μήνες. Ναι. Στα πλαίσια της παράστασης που πραγματοποιούμε εδώ και πολύ καιρό με τον Αντώνη τον Κρόμπα, στο περίφημο έργο του Γιαχαΐδη, ένα από τα πιο γνωστά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, ένας παλιότερος θεατρόφιλος πολύ γνωστό. Κάποιοι γιατί το έχουν ήδη δει, ναι, και γιατί έχει σημειώσει πολλές παραστάσεις και πολλές επιτυχημένες παραστάσεις. Η νεότερη είναι ευκαιρία να το γνωρίσουν. Κάνετε περιοδία. Ναι, έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ολοκληρώνουμε μικρούς κύκλους. Οπότε να πω λίγο χαρακτηριστικά. Ναι, όχι αργά, κάποια για να πω στον κόσμο. Την Κυριακή, τη Δευτέρα, Δευτέρα τώρα, στην πρώτη μηνός παίζουμε στο Κυπροθέατρο της Νίκαια, στην Νίκαια. Την Τρίτη, στη δεύτερη μηνός παίζουμε στο Φεστιβάλ Αμαρουσίου. Το ταξίδι μας Θεσσαλονίκη 5 και 6 του μηνός στο Θέατρο Κήπου, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. 22 του μηνός είμαστε στο Θέατρο Βεάκιο, 22 Ιουλίου, 23 στο Φεστιβάλ Ηλιουπόλεως στην Ηλιούπολη. Συνεχίζουμε στα Πέριξ Αττικής, 27 του μηνός Σαρονίδα, 28 Πορτοράφτη. Αυτά λίγα από τον Ιούλιο και πολλά μέσα έξω από την Αθήνα που είμαστε στα αθηναϊκά και καλή στα εξωτερικά. Ευχαριστώ καλή πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα σας χαρούμε. Όπως έχουμε χαρεί και θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μας έχεις χαρίσει πολύ ωραίες στιγμές στη τηλεόραση. Πολύ ωραίες σειρές που εγώ τις παρακολουθώ και στο YouTube γιατί δεν παίζουν σε επανάληψη πολλές. Θέλω να μοιραστούμε με τον κόσμο ένα κομμάτι από τις μεγάλες σου επιτυχίες και να μιλήσουμε και για σένα μετά. Γράφει, σκηνοθετεί, έχει άποψη για όλα όσα δημιουργεί, ενώ αποφεύγει φανατικά να βλέπει τις σειρές του γιατί δεν του αρέσει να ανακαλύπτει λάθη. Κοντά μας βρίσκεται σήμερα ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αλέξανδρος Ρήγας, τον οποίον συναντήσαμε τηλεοπτικά για πρώτη φορά στις Τρεις Χάριτες το 1991. Τα γλυκό για μετά δεν έχει. Αχ, πώς το ξέχασα και έχουμε πάντα γλυκό, Έλα πρέπει να ζητάς γλυκό. Όχι, έχει δίκιο, είναι παράληψη. Θα πεταχτώ να πάρω. Α, όχι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν θα πάτε γιατί θα θυμώσω. Καλά, αν είναι να θυμώσετε, δεν πάω. Έχει δηλώσει ότι χωρίς την Μίρκα Παπακωνσταντίνου μπορεί και να έκανε άλλη δουλειά. Αυτή πήρε το πρώτο του σενάριο από το χέρι και κάπως έτσι προέκυψε η σειρά «Η Ελίζα και οι άλλοι». Τον έχεις δει να παίζει? Όχι. Γι' αυτό το πιστεύεις. Δύο τηλεοπτικές σεζόν μετά, ο Αλέξανδρος Ρήγας υπογράφει το «Πάτερ Ιμών» που γίνεται αμέσως επιτυχία. Πλύνα τα πιάτα. Ευχαριστώ, Λινάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, οι φίλοι γι' αυτό είναι. Είδες που τα έλεγα. Τι του λέγες? Στον Dolce Vita, εκτός από το σενάριο, αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία. Η κωμωδία καταστάσεων που μπλέκεται γύρω από την ιστορία αγάπης μιας όριμης για την εποχή χείρας με τον αραβωνιαστικό της κόρης της έχει ατάκες που έχουν μείνει ολοζώντανες ακόμα και σήμερα στα social media. Σάσα, τι είναι αυτή η διαφαντάρη? Μα τώρα πες μου, πού ανακαλύψανε μέσα στα σκοτάδια, τι έχω πια φωσφορίζω? Στους δύο ξένους πρωταγωνιστή γράφει το σενάριο μαζί με τον Δημήτρη Αποστόλου και παράλληλα σκηνοθετεί. Η σειρά είναι πρωταγωνίστρια στις επαναλήψεις και έχει φανατικούς τηλεθεατές. Είναι στάση ζωής να μην πιστεύω όσα μου λένε. Έτσι φτάνω γρηγορότερα στην αλήθεια. Το 2000 γράφει και σκηνοθετεί το «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή». Μια σειρά που για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μας άφησε όμως μερικές αξεπέραστες ατάκες. Έχει μια κοπέλα που του κάνει καρέκλα του Καζατζίδη. Μια φωνούλα τρομερή κατά. Πώς τη λένε, Παρινέλα. Μια φωνούλα που έχει κακομοίρα καταπληκτική. Αλλά το καημένο, παρόλη την καλή τη φωνούλα, το λυπήθηκα. Γιατί άμα το παρατήσει ο Καζατζίδη, τίποτα δεν θα κάνει μονάχος. Ακολουθούν οι στάβλοι τη Εριέτα Ζαΐμη, όπου και πάλι παίζει, γράφει και σκηνοθετεί. Αν δεν ήταν ο Κάρολος, ούτε που θα ξαναπάταγα. Δεν τε βλέπει κι αυτό ο καημένουλη κάθε τρεις και λίγο στο Αγιώρο, και να μην τα λέμε. Εγώ. Α, εγώ. Όπως με άφησε. Τιμήσαι να κάνει. Περνώντας τα ξενοδοχειακά επαγγέλματα, είναι ο αγαπημένος μας ρεσεψιονίστ Μίλτος, που αναγκάζεται να ακούει όλα τα περίεργα που ζητούν οι πελάτες του ξενοδοχείου στο κόκκινο δωμάτιο. Για ό,τι άλλο χρειαστείτε, πείτε το μας εμάς και σας φωνάζουμε την αστυνομία. Εδώ πιο κάτω είναι και τρώει μπιφτέκια. Καλή σας διασκέδαση. Ο ταλαντούχος δημιουργός έμεινε για μια πενταετία εκτός τηλεοπτικών σύριαλ, αλλά επέστρεψε δρυμύτερος το 2020 με την τούρτα της μαμάς. Ήρθε η τούρτα. Happy birthday to you. A big spender.
Ο Αλέξανδρος Ρήγας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οθόνη του σαλονιού μας. Ένας ιδανικός και πανάξιος πρωταγωνιστής και δημιουργός. Ευχαριστούμε, καλά, πάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωταγωνιστής, όχι, δεν υπήρξα ποτέ πρωταγωνιστής, ούτε είχατε τις φιλοδοξίες. Δημιουργός 100% και μας έχεις χαρίσει τόσο ωραία. Συμμετείχα πολλές φορές σε κάποιες από τις σειρές που γράφαμε ή στο θέατρο. Στην τηλεόραση. Και πάρα πολύ απαιτητικός δημιουργός. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν είχα έρθει στο πρώτο επεισόδιο του «Τι ψυχή θα παραδώσεις». Ναι. Ξεκινήσαμε το πρωί. Και τελείωσαμε το άλλο πρωί. Μία, δύο, τρεις τη νύχτα, σε ένα υπόγειο που δεν είχε ούτε κινητό, ούτε σήμα. Και τι είχε γίνει εκείνη τη μέρα. Εγώ ήμουν έτοιμη να γεννήσω, όπως είπες και στο τέτοιο. Και είχα μαλώσει με τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος γυρνάει στο σπίτι κατά τις 7, δεν με βρίσκει, δεν χτυπάει το, δεν βρίσκει τηλέφωνο, πάει 8, πάει 9, πάει 10, λέει αυτή γεννάει και δεν μου το είπε και παίρνει τηλέφωνο του μευτήριο. Λέει, με συνδέεται με το δωμάτιο της κυρίας Μπακώτη, μου λέει, δεν έχει η κυρία Μπακώτη μου. Το κλείνει, λέει, να δεις, θα έχει πάει με το Αργυροπούλου. Παίρνει και λέει, γεια σας, με συνδέεται με την κυρία Αργυροπούλου. Και τον συνδέουν με κυρία Αργυροπούλου. Το σηκώνει ένας κύριος, λέει: «Γεια σας, την κυρία Αργυροπούλου». Λέει: «Ο κύριος ποιος είναι?» Και «Ο πατέρας». «Ο πατέρας!» Α, εσύ είστε διαπλανητικός. Διέλυσε μια οικογένεια. Δεν το ήξερα αυτό, δεν το ήξερα. Από σένα. Δεν το ήξερα αυτό. Εντάξει, ναι. Αλλά ήταν... χαλάλη, γιατί κάνεις τόσο ωραίες δουλειές και τις πονάς στην κάθε λεπτομέρεια. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να αφηγηθεί ένα παραμύθι σεναριακά, να προσθέσω εδώ μόνο για την τάξη των πραγμάτων, ότι σε όλες αυτές τις σειρές υπήρχαν πάντα συνεργάτες, ή ο Λευτέρης Παπαπέτρου στα πρώτα χρόνια, στην Ελίζα, στο Πατερημόν, στο Ντότσε Βίτα, σε όλες τις κατοπινές ο Δημήτρης Αποστόλου και σε κάποια χρόνια ο Μάνος Ψιστάκης. Είναι τρεις από τους βασικούς συνεργάτες που έχουμε υπογράψει τα σενάρια όλα αυτά τα χρόνια. Τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο, που δεν αναφερθήκαμε στο θέατρο. Έχεις πει ότι. Ναι, δεν αναφερθήκαμε γιατί δεν είχαμε πλάνα. Εντάξει. Α, δεν είχαμε πλάνα στο θέατρο. Ναι. Το θέατρο παίζει παράσταση, τελειώνει, πάει, χάνεται. Αδικείται, ναι, αδικείται. Ναι, είναι αυτό το κομμάτι που χάνεται. Είχες πει ότι μέσα από την πολλή επιτυχία που δεν ήρθε και αργά, δηλαδή γρήγορα κατάφερες τελειώνοντας τη σχολή να κάνεις δουλειές. Κάποια στιγμή ένιωσες αλαζονία. Αλαζονία, ναι, η ύπαρξη της νιώτης, ξέρω εγώ, ειδικά στο χώρο μας, αλαζονία που περπατάει πολλές φορές μαζί με τη ματαιοδοξία, αισθάνεσαι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις, αισθάνεσαι ότι είσαι το κέντρο του κόσμου, αλλά αυτό φαντάζομαι τώρα που περνάνε τα χρόνια, ότι περπατάει πολύ με την νεότητα κοντά, ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους τους ανθρώπους, αλλά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παντρεύονται την έπαρση της νιώτης όταν προχωράνε στα πρώτα χρόνια. Φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί. Εσύ εκ των υστέρων ανάγνωση αυτή. Ότι έχεις δώσει από τη ζωή σου, αν την πάρουμε σε μια μεγάλη πίτα, το μεγαλύτερο κομμάτι στη δουλειά, το μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν είναι μια πίτσα που έχει 8 κομμάτια, τα 7 τα έχει φάει η δουλειά. Μη σου πω και λίγο από το 8. Η δουλειά ήταν ένας τρόπος να αυτοπροσδιοριστώ κοινωνικά. Και προσωπικά. Και υπαρξιακά. Και να έχω ένα φάρος για μένα, πολύ σημαντικός. Οπότε, όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά στη δουλειά, αισθανόμουν και μια γενικότερη πλήρωση. Όταν δεν πήγαινα καλά, δεν αισθάνομαι αυτή την πλήρωση. Τώρα, κάνοντας έναν απολογισμό που έχεις και μια ωριμότητα ψυχική, αισθάνεσαι ότι αδίκησες το Γιώργο, θα πω, γιατί Γιώργος είναι. Γιώργος είναι το βαφτιστικό, ναι, το βαφτιστικό. Καταπληκτικό που έγινε Αλέξανδρος. Έγινε Αλέξανδρος γιατί όταν τελείωνα εγώ τη σχολή του Εθνικού, υπήρχε και υπάρχει ακόμα ο άνθρωπος, εννοώ, υπήρχε τότε Γιώργος πολύ Ρήγας. Μπροστά ο συνάδελφος, ο Γιώργος Ρήγας, πολύ γνωστός από τις ταινίες εποχής. Και οπότε προσπαθούσα να αποφύγω την ενδεχόμενη ταύτιση. Ναι. Οπότε τώρα, εκ των υστέρων, βλέπεις ότι μπορεί να έχεις αδικήσει ένα κομμάτι της ζωής σου, να έχεις στερηθεί πράγματα επειδή έδωσες όλο τον εαυτό στη δουλειά. Όχι. Και ξέρεις γιατί αυτό που έκανα το έκανα με απόλυτη πίστη σε αυτό που κάνω και ένιωθα ότι ήταν μια συνθήκη από την οποία έπαιρνα πολύ σπουδαία πράγματα. Έπαιρνα αποδοχή, έπαιρνα εκτίμηση, ζούσα μια αξιοπρεπή ζωή. Ένιωθα δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που αποζητούσα μέσα από τη δουλειά. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι θυσίαζα κάτι. Πήρα πολύ περισσότερα πράγματα θεωρητικά από όσα έδωσα. Δεν ένιωσες δηλαδή ότι έχασες την ευκαιρία να συνδεθείς με κάποιους ανθρώπους βαθύτερα, να κάνεις φόκους στις σχέσεις τις προσωπικές, όχι τις ερωτικές απαραίτητα. Φαντάζομαι ότι αν το ήθελα πολύ θα το είχα κάνει. Φαντάζομαι. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Όσο πέραν τα χρόνια, αλλοιώνεται λίγο η εικόνα που έχεις για τα χρόνια που ήσουν νέος.
τότε θεωρούσα ότι αυτό μου έδινε χαρά και αυτό μου έδινε δύναμη, και οπότε ήταν αυτό που ζητούσα. Ναι. Ναι. Αυτό φαντάζομαι. Πέρασε μια περιπέτεια υγείας πριν μερικά χρόνια. Αυτό που κινδύνεψες, αυτό σε πάει σε άλλο επίπεδο μετά να αντιμετωπίζεις τη ζωή σου με άλλο μάτι? Το... Έχεις πει και πρώτα... κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι αυτό, τι εννοείς. Ναι, θα σου το πω εγώ γιατί το θυμάμαι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα. Είχες πει ότι παλιά φοβόμουν το θάνατο, τώρα είμαι θυμωμένος με το θάνατο, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ότι εγώ δεν θα υπάρχω και άλλοι θα πηγαίνουν για καφέ, θα κάνουν έρωτα, θα βλέπουν ταινίες, θα πηγαίνουν στη θάλασσα. Αυτό ήταν. Βασικά εγωκεντρικό και παιδιάστικο. Συγκλονιστικό ήταν αυτό. Ναι. Συγκλονιστικό είναι αυτό. Αν το, το ψάξεις, νομίζω είναι μια σκέψη που την έχω μοιραστεί με. Όλους κάπως έτσι μας νοιάζει. Είναι, ναι, ότι η ζωή θα συνεχίζεται. Νιώθεις την ασημαντότητά σου, νιώθεις το τίποτα. Ότι η ζωή θα συνεχίζεται και χωρίς εσένα. Δυστυχώς αυτό το σκεφτόμαστε όταν πέραναν τα χρόνια. Αν το σκεφτόμασταν. Κατά την πρώτη μας ενηλικίωση. Αυτό μας έλειπε. Ναι, αν το σκεφτώ. Όχι, μας λίγο ήρεμο στην πρώτη μας ενηλικίωση. Θέλω να πω ότι αυτό ίσως μας έκανε να είμαστε πιο χαλαροί και ενδεχομένως να απολαμβάνουμε περισσότερα τα πράγματα. Αν δεν αισθανόμαστε το κέντρο του κόσμου και αν δεν αισθανόμασταν, συγγνώμη, ότι η ζωή μπορεί να υπάρξει χωρίς εμάς. Η ζωή μπορεί να υπάρξει μια χαρά χωρίς εμάς. Το έχουν αποδείξει τα 100.000 χρόνια της παρουσίας του ανθρώπου στη γη. Γιατί εκατομμύρια εκατομμύρια άνθρωποι πίστευαν αυτό και δεν υπάρχουν ανάμεσά μας, θεωρητικά. Οπότε η ζωή συνεχίζεται χωρίς αυτούς. Να έχουμε συνέστηση της θνητότητάς μας για να περνάμε, ναι, καλά. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Δεν είναι ότι είναι το μοναδικό. Αλλά φαντάζομαι ότι ίσως να μας έκανε πιο χαλαρούς και ίσως και περισσότερο θετικούς απέναντι στα πράγματα, στον εαυτό μας και στους ανθρώπους. Ναι, ναι, ναι. Και περισσότερο επίοικης. Και επίοικης, ναι. Αν δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε οι βασιλείς του σύμπαντος, ξέρεις. Mm-hmm. Πού δεν είμαστε. Έτσι κι αλλιώς. Άρα ο θυμός υπάρχει ότι όλα θα συνεχίσουν χωρίς εσένα, αυτό που είπες. Να πιούνε καφέ, να συνδεθούν με ανθρώπους, να παράξουν, να δημιουργήσουν, να χαμογελάσουν. Η απουσία τώρα της Άννας Παναγιωτοπούλου είναι συνείδηση για σένα ή αισθάνεσαι ότι υπάρχει Άννα ακόμα? Η ευλογία με τους ανθρώπους που αφήνουν αποτύπωμα καλλιτεχνικό είναι ότι στη συνείδηση υπάρχουν, έτσι κι αλλιώς. Όσο ζουν οι άνθρωποι που τη γνώρισαν την Άννα, είτε προσωπικά είτε μέσα από τις υπέροχες δουλειές της, υπάρχει. Το σώμα φεύγει, είναι νομοτέλεια. Okay, το μυαλό χάνεται, το σώμα φεύγει. Πάντα υπάρχει θλίψη, πάντα υπάρχει μια λύπη. Αλλά άφησε τόσο ωραία πράγματα η Άννα, οπότε έτσι κι αλλιώς όσοι έχουμε τη δυνατότητα είτε να βλέπουμε όλα αυτά που έχει κάνει, είτε να έχουμε μνήμες από τη συνεργασία μαζί της, ναι, θεωρώ την ευλογία που υπάρχει η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και μπορούμε και θυμόμαστε στιγμές. Ναι. Ήταν πολύ σπουδαία η Άννα, πάρα πολύ σπουδαία. Πολύ. Πολύ, πολύ. Και πέρα από αυτά που δεν έχουμε δει στην ιδιωτική τηλεόραση, θεωρώ ότι η ερμηνεία της στη Madame Sassou είναι ίσως μέσα στο top 3 των ωραιότερων ερμηνεών ever της ελληνικής τηλεόρασης. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι αγαπημένη μου σειρά αυτή. Σπουδαία ερμηνεία. Βέβαια, πέρα από τη μεγαλειώδη ερμηνεία της Άννας, υπάρχει και ένα μεγαλειώδες κείμενο του Ψαθά, μια εξαίρετη ηθογραφία. Αλλά η Άννα κέντησε σε εκείνο το ρόλο. Ήταν και είχε μια τρυφερότητα τότε η τηλεόραση, πολύ διαφορετική. Δεν ξέρω, είχε, δεν ξέρω αυτά. Έτσι νιώθω. Μια αθότητα τρυφερότητα. Ναι. Ναι, και αθότητα, ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Εκείνες οι σειρές του 80 στην ΕΡΤ, τώρα πες αθότητα, η Λοξάνδρα, ας πούμε. Σπουδαία, Αστροφαγκιά, η Λοξάνδρα. Το Γιάννης και Μαρία, το θυμάσαι το Γιάννης και Μαρία καθόλου. Με μια νεανική σειρά. Ναι, ναι, το θυμάμαι σαν όνομα, γιατί με έλεγανε Μαρία και τα είχαμε ένα Γιάννη. Η Πέμι Ζουν οι πρωταγωνιστούς, η Δέσπο Διαμαντίδου. Και ποιος ήταν ο Γιάννης? Ήταν ένας νεαρός τοπιός, ο οποίος νομίζω δεν προχώρησε. Δεν θυμάμαι, ήταν ένας πρόμορο, δεν θυμάμαι. Το λέω ότι το αναφέρω σε μια σειρά που μένα μου άρεσε πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια. Πες μου λίγο για να ολοκληρώσουμε. Τι ψυχή θα παραδώσεις ταινία? Τι ψυχή θα παραδώσει την ταινία? Τι ταινία θα παραδώσει? Αυτό. Είπε να την κάνει ταινία για να μην γίνει σειρά. Αυτό είναι μια προετοιμασία για δύο ταινίες που θα συμπυκνώσουν σε μια κινηματογραφική εκδοχή τον πρώτο κύκλο της ιστορίας που θέλαμε να πούμε τότε στην τηλεοπτική σειρά του Μέγκα. Πότε το βλέπεις να βγαίνει? Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα και ελπίζω αυτό που θα παρουσιάσουμε να αρέσει το κοινό. Θα μας αρέσει, βρε Αλεξανδρό, ότι Γιώργο μου Αλεξανδρό.
Ό,τι και να έχει κάνει, μα αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλές περιοδίες, να σκίσετε. Και καλή επιτυχία στο τάβλι. Φυσικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις τάβλι. Ξέρω τάβλι. Ναι. Ξέρω κάτσε εσύ εδώ, περίμενε. Κάτσε. Οκ, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, για χαρά.